Κύριος Χαριτάτος. Αλλά είναι πολύ καλό εσύ, έτσι, γιατί σε τι βοηθάει? Καταρχήν είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι. Σαν σιρόπι είναι. Είναι σαν σιρόπι, πάρα πολύ νόστιμο. Για φέρνα πιο λίγο. Γεια σας, καλή είναι η γυναίκα στο τραπέζι. Καλή είναι η γυναίκα στο τραπέζι. Τζίνα Δημητροπούλου μαζί μας. Η μαμά είναι εδώ. Η φοβερή μαμά. Η μαμά της συμφοράς. Έτσι. Πόσο γέλασα μαζί σας χθες. Πόσο γέλασα και πόσο διαφορετικοί είστε τώρα. Πόσο πανικοβλήθηκα όταν πήρα στο χέρι μου το συγκεκριμένο σενάριο. Γιατί καλέ. Ήτανε πραγματικά. Ήτανε... Για μένα ήτανε λίγο άβολο. Αχ, οφείλω να σας πω κάτι, ήσασταν πάρα πολύ καλή. Πόσοι είμαστε και λεσάς? Ένα τώρα στο κινητικό, ξέρετε. Ως μητέρα. Σεβασμό, μητέρα. Μητέρα σας φάνηκε όλο αυτό εχθές. Μητέρα σας έκανε. Να πούμε για όσους δεν είδατε το χθεσινό επεισόδιο, ότι ουσιαστικά υποδηθήκατε την πεθέρα, την μητριά της κοπέλας που έκανε τη φάρσα στο θύμα που ήταν ο φίλος της. Ναι. Η οποία είναι λίγο έτσι ζωηρούλα, λίγο πιο τσαχπινούλα. Λίγο πιο λυμπίστηκε το θύμα, θα το πω. Λίγο. Λίγο. Λίγο όλα αυτά ήταν. Για πείτε μας, για πες μας μάλλον, Τζίνα. Μητέρα. Μια και γνωριζόμαστε και με έναν διαφορετικό τρόπο, αφού είμαι πολύ φίλος της αδερφής σου. Βέβαια. Τώρα μου το είπε. Η Αρετή είναι χτινίατρος, ξέρετε. Η Αρετή είναι χτινίατρος και είναι φίλη του Χρήστου. Mm-hmm. Πρώτα με τα χαιρετίσματά μου ήρθε. Βεβαίως, και μετά... Πολύ χάρηκα γι' αυτό. Λοιπόν, πες μας, Τζίνα, λίγα λόγια για αυτή τη συνεργασία. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κόνσεπτ πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, και ελπίζω και θα είναι για όλους πολύ ενδιαφέρον. Βασίζεται στο αγγλικό Meet the Parents, mm-hmm. το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία. Πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον γιατί είναι φάρσα. Ναι. Που έχετε, γιατί γίνεται πλάκα σε κάποιον. Κάνει κάποιος πλάκα σε κάποιον. Είναι παιχνίδι. Και είναι παιχνίδι γιατί υπάρχει έπαθλο, υπάρχει ένας νικητής, φυσικά αν καταφέρει και μείνει μέχρι το τέλος. Τέσσερις ώρες το σπίτι, τέσσερις έτσι. Ώρες. Εσείς βέβαια βλέπετε ένα μονταρισμένο, ναι, κομμάτι από τέσσερις ώρες. Λοιπόν, υπάρχει το έπαθλο, χρηματικό και ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Αλλά όλο αυτό είναι μέσα σε ένα άψογα δομημένο σενάριο που θα μπορούσε κανείς να το δει και ως, πώς να το πω, ως αυτοτελές επεισόδιο κωμικής σειράς. Πες μας για το δικό σου κομμάτι. Τι έκανες, γιατί χτες είδαμε πράγματα και θάματα. Περισσότερο βέβαια εσείς εδώ πέρα. Πάντα εσύ είσαι η μαμά, να πούμε έτσι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Πιστεύω ότι δεν έγινε κατανοητό εχθές την πρεμιέρα του. Η οικογένεια της συμφοράς είναι μία. Αυτή. Mm-hmm. Αυτή που είδατε. Ο πατέρας, η μητέρα και τα αδέρφια και αυτά αλλάζουν καμιά φορά. Όχι. Αλλάζουν. Θα σας εξηγήσω γιατί. Η οικογένεια είναι έτσι. Mm-hmm. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι πάντα αυτή όσον αφορά την παρανοϊκή της ταυτότητα. Ναι. Κάθε αλλάζει. Φορά. Αλλάζει παρανοϊκή, ναι, ταυτότητα. Δεν θα πάντα είναι η μαμά που την πέφτει, ας πούμε. Όχι. Στον... Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μελωτά. Μπορεί να είναι και αυστηρή. Βεβαίως. Μπορεί να θυμηθούμε λίγο τι έγινε χτες ακριβώς και να γυρίσουμε να μας πει τις λεπτομέρειες. Δεν σε φίλησα όμως. Για το καλώς όρισες. Είναι πολύ, στο λέω εγώ, είναι πολύ ξεσηκωτικό να βλέπεις έναν άντρα να κάνει δουλειά στην κουζίνα. Όλες θα τις καθαρίσω. Κάμε. Και είσαι τόσο πολύ γυμνασμένος, τόσο fit δηλαδή. Καλά, δεν είμαι και να κατέβω σε αγώνες. Καλά είμαι. Δηλαδή, ούτε στομάχι, ούτε κοιλιά, ούτε τίποτα. Έχω και ένα μεζεδάκι. Λουκάνικάκι. Στο φούρνο ή πώς θα τα κάνω. Τα τρως. Λέω να τα κάνω στο φούρνο. Μην τα βάλω όλα. Αυτό δεν θα το βάλω. Ναι, έτσι. Κράτα το για μετά. Όχι, δείτε αυτό το κορμί. Ρε εσύ, αυτός είναι μετά. Ούτε κοιλιά. Δεν είμαι καλά, είμαι. Αυτός προπονείται γιατί κάνει και γυμναστή και τέτοια. Όχι, άλλο λέμε ρε. Κοίταξε μπράτσο. Άλλο λέμε. Εντάξει, είναι μπρατσομένος. Είναι. Πάστε καλά, όχι. Αχ, Νίκο, μου πες μου τι να κάνω. Τρίψω, με τρίψω. Τι να τρίψω, να περιμένω να φωνάξω. Όχι, αγάπη μου, τρίψω μου λίγο, θα μου περάσει. Εδώ. Δεν το φτάνω. Λίγο... Να σας πω, δεν πάω μέσα στο άλλο να κάτσετε, κάνουμε κάτι. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο πάνω. Εκεί. Αχ, μπράβο. Πρέπει να είναι από τον καιρό που έβαλε το ψεύτικο στήθος. Μάλλον δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος. Αυτό είναι. Έλα, να μάμε σκοτωτικό. Δεν ξέρω λοιπόν. Πάμε, Έλενα! Έλενα! Οκ! Έλενα!
Πάμε πάνω του. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και πάνω κάτω, ρε κορίτσι, όπως ήταν το Η συνεργός έλειπε έτσι. Όχι καλέ. Όχι, η συνεργός νομίζω, έτσι συμβαίνει και στο ξένο κόνσεπτ, δεν είναι πολύ μες στο σπίτι. Όχι, αυτό. Όχι καλέ, μες στο σπίτι. Η συνεργός είναι μέσα στο σπίτι, δεν είναι πολύ, δεν εμφανίζεται. Νομίζω για να μπορεί αυτός να έρχεται σε επαφή με όλα τα μέλη της οικογένειας χωρίς... Κάτσε λίγο με τη μαμά. Κάτσε λίγο με τον αδερφό μου και έρχομαι. Ναι, αυτό, ναι, υπάρχει αυτό πάντα μια δικαιολογία. Αυτό λέω, δικαιολογία. Δηλαδή, τη στιγμή δεν που είναι κοντά να του ποτέ, μείνει, δεν είναι κοντά του ποτέ. Ποτέ, έτσι, ποτέ. Τη στιγμή που είναι να μείνει μόνος του με κάποιο από τα μέλη της οικογένειας. Εξαφανίζεται η Άννα. Μαρία, έρχεσαι να με βοηθήσει να στρώσουμε στο τραπέζι. Δεν ξανακρύβεται. Αισθάνθηκες κάποια στιγμή ότι θα σε βουτήξει ο παίκτης. Ναι. Χωρίς πλάκα τώρα. Σε ποιο σημείο. Μιλάτε για το χθεσινό, ναι, για το Νίκο. Ναι. Όχι, να σας εξηγήσω κάτι. Εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ εγώ και ο Νίκος που ήμασταν οι γονείς, ναι, βλέπαμε πάντα αυτό το γραμμένο πίσω από το βλέμμα. Έχε χάρη που είσαι η μάνα του. Ή έχε χάρη που είσαι ο πατέρας της. Αλλιώς θα... Ναι. Να πούμε ότι επειδή είστε πάντα εσείς οι γονείς και αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια, τα επεισόδια έχουν ήδη γυριστεί όλα. Ναι. Οπότε εννοώ ότι αν κάποιος γνωρίσει τους γονείς κάποιου, μην φαντάζεται πράγματα. Αυτοί είναι οι γονείς και δεν θα γυριστούν άλλα επεισόδια. Ελάτε στη θέση τους. Και ότι είναι πάντα ανυποψίαστοι οι παθόντες, τέλος πάντων. Ανυποψίαστοι. Για εμάς θα ήταν πολύ. Και στα επεισόδια εύκολο που θα δούμε στη συνέχεια, αυτό λέει και η Σύση, ότι έχουν και πέρα. Γυριστεί. Άρα όλοι είναι ανυποψίαστοι. Ναι. Δεν θα υποθέσει κανείς ότι. Πώς είναι δυνατόν να μην γνωρίζει τη μαμά. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο ή αυτοσχεδιάζεται, ας πούμε, αυτό με το λουκάνικο ή με τη μέση ή με το ψεύτικο στήθος, ήταν μέσα στο σενάριο ή ήταν κάτι που αυτοσχεδιάζεται? Υπήρχε ένα σενάριο, ναι, πάντα. Μάλιστα. Εκπληκτικά σενάρια, γραμμένα από την Ιωάννα Τηγιανούλη και την Κωνσταντίνα Τηγιαχαλή. Αυτό ήταν η μεγάλη μας δυσκολία. Έπρεπε να πάρουμε το ρόλο, να τον χτίσουμε, και δεν ξέρεις όλος να μάθουμε τα λόγια και να κάνουμε ατελείωτες πρόβες, αλλά αυτό. Απρόβλεπτα όμως όλα. Δηλαδή, κάνεις πρόβα μόνος σου, χωρίς να ξέρεις ποια θα είναι η απρόβλεπτη απάντηση του ανυποψίαστου και αντίδρασή του. Δεν ξέρεις αν θα σε πετάξει εκτός κειμένου. Γέλιασε πια σαν σε κάποια φάση. Όχι. Ήσουν πάντα ψύχρεμοι και... Ναι, ναι. Για μένα αυτό που λες είναι το πιο δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Δεν γιατί με πιάσει παλέ. Όταν βλέπεις τη φάτσα του την ώρα που του λες πιάσε λίγο και βλέπεις την έντρομη φάτσα του. Που, δεν ξέρει τι να κάνει. Λέει, τι ζω, Θεέ μου. Όχι. Πού έχω έρθει. Γιατί είσαι αναγκασμένος αυτή τη χρονική στιγμή να αξιολογήσεις μόνος σου σε δευτερόλεπτα. Μπορώ να το πω. Είσαι ηθοποιός, Τζίνα. Γιατί είσαι νηπιαγωγός από ό,τι ξέρω. Με την έννοια ότι ζω από αυτό, όχι. 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 Είμαι ασχολείσαι τώρα στο τεχνικό θέατρο. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε, γιατί έχεις και ακουστικό από ό,τι μας είπε ο Σάββας και θέλω να μάθω τι γίνεται στα αυτή σου όταν τα κάνεις αυτά. Πιάσε λίγο. Πάμε σε break.